Τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη θαυμάστωσε, τα αυτούγαρ στίγματα και παθήματα, εν της αρκίαν εδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη, και τες θείες καλώνες προφανώς αναθεμένη, ους υμνήσομεν. Έτι πολλά ευλογημένα, αναστάσιμα και αγιασμένα να είναι. Όπως βλέπετε, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, ζούμε σε αποκαλυπτικές, οριακές εποχές. Είναι από καιρόν που το ασθενόμεθα, αλλά τώρα είναι πλέον μια ατμόσφαιρα, η αποκαλυπτική αυτή εποχή, που μόνον ένας που έχει προβλήματα ως όσφρησης δεν θα το αντιληφθεί, και ενώ πνευματικής όσφρησης. Οι άνθρωποι του Θεού, οι αγιασμένοι, από δεκαετίες πολλές μας προετοίμασαν ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες, ότι η εποχή του χάι-χούι θα τελειώσει σε κάποια στιγμή, η εποχή της διαφθοράς των ανθρωπίνων ηθών θα φτάσει σε οριακά αποτέλεσματα. Μάλιστα, το ίδιο το Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος μας λέει και το σημείο που θα καταλάβουμε αυτά τα οριακά αποτελέσματα. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτον κεφάλαιο, να ανοίξετε, να διαβάσετε. Λέει, όταν οι άντρες γίνονται γυναίκες και οι γυναίκες γίνονται άντρες, τότε λέει, αρχή εσχάτων εστί. Ποιος τα ακούει αυτά, ποιος τα πιστεύει, μέχρι πρότινος, όταν τα λέγαμε, μας ενέπαιζαν πολύ. Επίστευε ο Κύπριος εις την ασφάλεια του χρήματος, της υγείας του, της επίπλαστου, της ψευτοϋγείας του σώματος, χωρίς αγιασμένη, έστω αγιαζόμενη ψυχή. Μα χωρίς αγιαζόμενη ψυχή, το σώμα μας είναι έναν κινούμενο πτώμα. Άρα, μην επενδύομεν πολλά στην υγεία του σώματος και να παίρνουμε τόσες πολλές προφυλάξεις για το σώμα και να ξεχνούμε ότι αυτόν το σώμα ζει, γιατί μέσα του έχει ψυχή, και ξέρετε πολύ καλά ποιος βάζει την ψυχή και ποιος παίρνει την ψυχή όποτε θέλει. Όχι όποτε θέλει ο Δεσπότης ο Νεόφυτος ή εσείς. Όποτε θέλει ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχουν ως Θεός. Άρα ανήκουμε σε κάποιον άλλον. Γι' αυτό όταν προσευχόμεθα, τι λέμε, η πρώτη λέξη που λέμε στο Θεό μας των Τριαδικών, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, έλεγαν οι Εβραίοι. Ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ. Πρώτη λέξη ποια ήταν, Κύριε. Τι σημαίνει Κύριος? Αυτός που του ανήκει το σύμπαν. Του ανήκουν όλοι οι άνθρωποι, ο Δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Στις μέρες μας τα ξεχάσαμε. Η τεχνολογία δυστυχώς, αντί να οδηγήσει στη διακονία του ανθρώπου, οδήγησε στην αλαζονία ιδιαιτέρως των επιστημόνων. Και έτσι ελαχιστοποιήθηκαν οι ταπεινοί πιστοί επιστήμονες. Και τώρα που ήρθε η επιδημία ενός κορονοϊού, οι επιστήμονες μας δεν ξέρουν τι να συμβουλεύσω. Άλλος μας λέει, βάζετε μάσκα. Άλλος μας λέει, μη βάλετε μάσκα,
διότι η μάσκα μαζεύει περισσότερα μικρόβια και αντί να είναι προστατευτική, τελικά επιβαρύνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, μασκαραλίκια όλα αυτά, μας έχουν κάνει μασκαράδες. Απαντά ο αδύναμος, και τι να κάνω πάτερ εγώ που δεν έχω την πίστη τη δική σου, που δεν έχω την πίστη του Αγίου Σάββα. Ποιον να πιστέψω τελικά. Και ο άνθρωπος, ο απλός άνθρωπος, ευρίσκεται μετέωρος μεταξύ φόβου, ολιγοπιστίας, ενίοτε και πίστεως. Όταν είσαι μέσα στην πίστη, ούτε ολιγοπιστίαν έχεις, ούτε φόβον έχεις. Το ζήτημα είναι ότι ήρθε η εποχή των εξετάσεων της πίστεως και πιαστήκαμε κλήρος και λαός απροετοίμαστοι. Είναι ως ξαφνικά να μπει και ο καθηγητής στην τάξη που είμαστε εμείς μαθητές και είπε, παιδιά, κλείστε τα βιβλία, σήμερα θα κάνουμε διαγώνισμα. Μα δεν έχουμε προετοιμαστεί. Τόσα χρόνια τι έκαναμε. Η ζωή δεν είναι μια συνεχής προετοιμασία. Πρέπει να αρρωστήσω για να προετοιμαστώ. Και όχι για τη ζωή των 100 χρόνων, των 80 χρόνων, για την αιώνια ζωή. Εκεί που δεν πεθαίνει η ψυχή. Ακούσατε τι λέγαμε προηγουμένως. Τώρα στα επιμνημόσυνα, μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά τι, ζωή και τι ζωή, ατελεύτητος. Εμείς θέλουμε μια ζωή που να τελειώνει τελικά, μέχρι τον τάφο. Ακόμα και εμείς που ερχόμεθα εκκλησία, δεν σας κάνει εντύπωση πόσος φόβος μας κατέλαβε. Και θα ήθελα να πω και κάτι που έχει σχέση με την εξαίρετον κληρονομιά που μας εκκληρονόμησαν οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες. Και τη ξεχνούμε πώς ονόμασαν αυτόν τον λεγόμενον προστατευτικών του στόματος και της μύτης. Μάσκα. Πάρτε, λέει, τις μάσκες σας να προστατευτείτε από τον κορονοϊό. Αυτόν που έφυγε και αυτόν που έρχεται. Διότι έρχεται κιόλας. Άλλος, πιο δύσκολος, για άλλες εξετάσεις, από το elementary στο intermediate. Βάρτε, λέει, μάσκες όλοι, γίνετε μασκοφόροι, όχι της ενώσεως με την Ελλάδα, όπως ήταν κάποτε ο μακαριστός πατέρας Σάββας. Ναι. Μασκοφόροι της υγείας. Να τι σημαίνει μάσκα. Ανοίξτε ένα λεξικό. Οι νεότεροι που ξέρετε τα του διαδικτύου, γράψετε μάσκα. Και μάσκα, λέει, είναι λατινική λέξη. Δεν είναι ελληνική. Η ελληνική είναι προσωπείων. Η μάσκα, λέει, μπαίνει τις αποκριές. Επίσης βάζουν οι κλέφτες, επίσης βάζουν αυτοί που ασχολούνται με τις μαγείες και με τα όργια και τη βάζουν πού, στα μάτια. Γιατί ο καθρέφτης της ψυχής είναι ο οφθαλμός, είναι τα μάτια. Άρα η μάσκα δεν μπαίνει στο στόμα, ούτε στη μύτη. Μπαίνει στα μάτια. Τόσο λίγα γράμματα ξέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας του ΟΗΕ, που μία μάσκα που προορίζεται για τα μάτια την εκατέβασα στο στόμα και στη μύτη, αυτό πώς λέγεται, φήμωτρο. Αυτό που βάζετε τώρα είναι φήμωτρο, αγαπητοί μου, αν θέλουμε να είμαστε Έλληνες και το σοφόν να είναι σαφές. Το φήμωτρο ξέρετε που το βάζουμε. Του βου, του αλόγου, του σκύλου, να μην λαγκάνει. Για να είμαστε Έλληνες. Αφού χριστιανοί δυσκολευόμεθα να είμεθα και να ονομάζουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό είναι φήμωτρο.
Γιατί, και μάλιστα ξέρετε, είναι ένα φήμοτρο αφιβόλου αποτελεσματικότητας που μπορεί τελικά να μαζεύει περισσότερα μικρόβια από ό,τι προστατεύει. Και μάλιστα, με τα βεβαιότητας σας λέω, αυτοί που το σχεδίασαν και το επέβαλαν και είναι έξω από την Κύπρο, εμείς απλά κάνουμε υπακοή στα μεγάλα ιδρύματα των Ροκφέλλερ και του Μπιλ Γκέιτς, των ανθρώπων της νέας εποχής, που από το 2010 έκαναν τα σχέδια του κορονοϊού, του κατασκευασμένου αυτού ιού, αυτής της κατασκευασμένης επιδημίας, για να ελέγξουν τις μάζες, τους ανθρώπους σε όλη τη γη. Και ξεκίνησαν ένα βιολογικό πόλεμο, οι Καναδέζοι επιστήμονες και οι Αμερικάνοι, να στείλουν αυτόν τον ιό στην Κίνα. Οι Κινέζοι ξέρουν και καράτε. Έπιασαν τον ιό, τον αποκωδικοποίησαν και τον έστειλαν πίσω. Και χειρότερο, στην Αμερική. Έτσι. Και σε όλον τον κόσμο. Και τώρα τρέχει, Θανάση μου, να γίνεις ο βέγγος της σύγχρονης παγκόσμιας υγείας. Ενός οργανισμού αφιβόλου επιστημονικότητας και σκοπιμότητας. Και το λένε όλοι οι μελετημένοι άνθρωποι. Υπάρχει και ένας κύριος Ιωαννίδης, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος επιδημιολόγος του κόσμου. Του κόσμου. Είναι και αυτός Έλληνας. Και είναι στο Πανεπιστήμιο το μεγαλύτερο της Αμερικής καθηγητής του Στάτφορντ. Βάλτε, Δόκτωρ Ιωαννίδης επιδημιολόγος. Να δείτε τι λέει για τον κορονοϊό, τι λέει για τις μάσκες. Μην ακούτε εμένα, δεν είμαι γιατρός. Ακούστε του αυτού όμως. Πόσον επιβλαβής είναι αυτή η μάσκα που επιστήκαμε, τόσον εύκολα να βάλουμε. Είτε για το φόβο της ασθένειας, είτε για το φόβο του προστήματος, μάλιστα στην Κύπρο είναι και αυξημένο. Η ταρίφα στην Ελλάδα είναι 150 ευρώ, εδώ είναι 300. Και ανεβαίνει. Είμαστε πιο πλούσιοι, βλέπετε εμείς. Έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτόν το μέτρο είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. Και εγώ θέλω την υγεία μου. Αλλά πάνω απ' όλα σκέφτομαι την ψυχή μου. Σκέφτομαι να μην προσβάλλω την εικόνα που μου έδωσε ο Θεός. Να μην βλασφημίσω το Άγιο Πνεύμα που το παίρνω μέσα στον ναό του Θεού, εδώ του ναό του Αγίου Γεωργίου, που και ο γέρο Σάβας και η αφεντιά μου και όλοι εσείς αγαπούμε πάρα πολύ τον Άγιο Γιώργη μας. Που ανάθρεψε και ανάγιωσεν γενναίες γενναιών Ορθοδόξων και όχι μόνον σε όλον τον κόσμο, ως τον εχμαλό τον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπερασπιστής. Τι λέει μετά? Ασθενούν τον ιατρός. Σε αυτόν τον γιατρό πότε θα πάμε? Γιατί ερχόμαστε στον ναό του? Για να κάνουμε ένα μνημόσυνο? Αυτό είναι αφισβήτηση του ιδίου του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Πνεύματος. Βλασφημία. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να το πω. Γι' αυτό με κάνετε επίσκοπο σας. Να λέω τα δύσκολα. Τα εύκολα τα λένε οι εύκολοι. Αυτή λοιπόν η μεθοδολογία της μάσκας, ξέρετε, την επέβαλαν, προσέξτε το πολύ αυτό, για να αποτύχει. Την επέβαλαν για να αποτύχει. Να σας πούν από τον Νιόβριν και μετά, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μα συγχωρείτε, εβάλετε και μάσκα, εκάμαμε και καρατίνα, αλλά βλέπετε, ο κόσμος πεθαίνει, θα πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα. Έτσι είπε ένας Άγιος. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει αρρώστια. Υπάρχει. Και όσο περνά ο καιρός γίνεται πιο δύσκολη και πιο απρόβλεπτη. Και τα έχουν χάσει οι γιατροί, διότι δεν είναι μέσα στο πρόγραμμά τους. Δεν είναι μέσα στους ιούς που γνωρίζουν. Έχει συνεχώς μετάλλαξη και διαφοροποίηση και δεν καταλαβαίνουν ότι είναι αποτέλεσμα της δικής μας αφύσικης αμαρτίας.
κατά του περιβάλλοντος, κατά του σώματός μας, κατά της πίστεώς μας. Και ότι τα πνευματικά επηρεάζουν τα ψυχικά και τα υλικά, τα σωματικά δηλαδή. Είμεθα μια ενότητα, μια αρμονία. Όταν διαταραχθεί το ένα, διαταράσσονται όλα. Όταν αποκατασταθεί ένα, συναρμόζονται όλα. Άρα είναι μια μέθοδος, η λεγόμενη μάσκα που τελικά είναι φήμωτρο, για να αποτύχει. Για να μας πει στο τέλος, πρέπει υποχρεωτικά να βάλετε εμβόλιο. Και εμείς να τρέξουμε σαν καλά σκυλάκια που μας έκαμε να τους πούμε αφέντες μας όσα εμβόλια θέλετε. Φτάνει να γλιτώσουμε. Να γλιτώσουμε τι. Μια υγεία που τώρα την κερδίζω και αύριο ξανααρρωσταίνω. Αυτό λέει η Εκκλησία του Χριστού, ο Άγιος Γεώργιος. Γι' αυτά αγωνίστηκε ο Παπασάβας Αχιλλέος ο Εξάλωνας, ο μέγας δαιμονοδιώχτης, ο άνθρωπος που μια ζωή ήταν μαχητής πρώτα της πατρίδος και ύστερα αποδείχτηκε πολύ μεγάλος μαχητής εναντίον της αμαρτίας, εναντίον των δικών του παθών, που γι' αυτός άνθρωπος είχε. Κάποια πάθη τα είχε. Άλλα τα κληρονομούμε, άλλα αναπτύσσονται μέσα μας μεγαλώνοντας. Όμως ήταν μαχητής, ήταν ασκητής, και έφτασε σε τέτοιο σημείο να καθαρίσει τον εαυτό του, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να φωτιστεί από τον Χριστό, να αγιαστεί από την Αγία Τριάδα, από την ανιδιοτελή αγάπη του ουρανού και να την βάλει μέσα στο δικό του σώμα, στη δική του ψυχή, που να διώκει δαιμόνια. Ξέρετε τι δύσκολο που είναι αυτό. Με πήρε προχτές Πάτερ Νεκτάριε, ένας άνθρωπος και μου λέει να έρθω να μου διαβάσεις. Του λέω τι να σου διαβάσω παιδί μου, τον εξάψαλμο. Μου λέει όχι, να μου διαβάσεις, μου λέει ευχές, γιατί έχω αρχοντικό δαιμόνιο. Το αρχοντικά δαιμόνια είναι τα πιο δύσκολα. Γιατί είναι άγγελοι που ήταν στα ψηλά τάγματα. Και έπεσαν τότε που έπεσαν. Είμαι εγώ Πάτερ Σάββας Αχιλλέος, είμαι εγώ ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαρίκης. Μπορώ να του λέω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Να βρεις κανέναν άλλο. Μα λέει, μου λέει, ποιον να βρω. Μου κάνει εντύπωση. Πριν πόσα χρόνια κοιμήθη ο Πάτερ Σάββας, 4. 4 χρόνια και ψάχνουμε να βρούμε τον αντικαταστάτη του Πάτερ Σάββα. Ακούτε, αυτόν που αφισβητούσαν οι δεσποτάδες της εποχής του και μερικοί τον εδίωξαν κιόλας. Και δεν τον εκατάλαβαν, γιατί δεν εκατάλαβαν τον αγώνα του που έκαμνε μέσα στο σώμα του, μέσα στη ψυχή του. Γιατί ένας για να φτάσει να βγάζει δαιμόνια, σημαίνει πρώτα έβγαλε τα δικά του. Ακούτε, πρώτα έβγαλε τα δικά του. Εάν τώρα ήταν στην επίγεια ζωή, είναι ζωντανός, στην αιώνια ζωή. Αν ήταν και στην επίγεια, τι θα έλεγε νομίζετε, εσείς που είστε χωριανοί του, συγγενείς του, φίλοι του, πνευματικοπαίδια του μερικοί, τι θα έλεγε με αφορμή αυτήν την επιδημία ο πατέρας Σάββας Αχιλλέος. Κάτσετε να δείτε 4-5 ομιλίες του που είναι γεμάτον το διαδίκτυο. Αν έχει 300 δικές μου, έχει 900 του πατέρα Σάββα. Με πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έφυγε για τον ουρανό και έμεινε ο λόγος του. Ο αυθεντικός, ο αγιοπατερικός, για να μαθαίνουν αυτά τα νέα παιδιά. Τι σημαίνει κάθαρσης, τι σημαίνει φωτισμός, τι σημαίνει αγιότητα, τι σημαίνει Χριστός, τι σημαίνει Αντίχριστος. Διότι όλα αυτά που συμβαίνουν είναι έργα Αντιχρίστων για να προετοιμάσουν με το φόβο, τον τρόμο και το προσδοκόμενο χάος που θα προκαλέσουν
πρώτα μια παγκόσμια κυβέρνηση και μετά έναν αντίχριστο. Άλεγε ο άλλος Άγιος της εποχής μας, ο Άγιος Παΐσιος, η Παναγία μας θα λυπηθεί τον κόσμο και θα επέμβει. Και δεν θα τους αφήσει να κάνουν τα σχέδιά τους. Και τους κορονοϊούς και τους αντίχριστους θα τους ανατρέψει. Με ένα σχέδιο που έχει ο Θεός. Μη φοβάστε. Και αν μέσα σας φοβάστε λίγο για την υγεία σας, δεν σας παρεξηγώ. Μου είπε και μια γυναίκα ψής και με έβαλε στη θέση μου, εκεί στην παράκληση που ήμουν στην Ορούντα, δεσπότη μου, καλά είσαι τολμηρός και τα λες, αλλά ο καθένας κατά τη δύναμή του. Πολύ καλά μου είπε. Μην το παίζουμε μερικοί ομολογητές και να ειρωνευόμεθα αυτούς που δυσκολεύονται, είτε για λόγους υγείας, είτε σωματικής, είτε ψυχικής, είτε πνευματικής. Ο καθένας έχει την πίστη του. Δεν αφήνει εδώ την πίστη σας. Και όλοι, είτε αυτοί που νομίζουμε πως είμαστε ομολογητές, είτε είμεθα ολιγόπιστοι, είτε κακόπιστοι, είτε συγχυσμένοι από τα πολλά πολλά που ακούμε, σας συνιστώ πρώτον να κλείσετε τις τηλεοράσεις. Δεύτερο, να βρείτε 10 ιστοσελίδες καλές, να τις παρακολουθείτε. Και να ρωτάτε τι ιστοσελίδα εσύ ανοίγεις, διότι δεν είναι όλες καλές. Και εκεί υπάρχει πολλή βρωμιά και πολλή παραπληροφόρηση. Αλλά υπάρχουν και πολλές οι οποίες είναι οι σύγχρονοι ιεραπόστολοι, ηλεκτρονικοί. Ρωτήστε ο ένας τον άλλο. Έτσι. Και το κυριότερο, κρατήστε την νηστεία. Μπήκαμε στην νηστεία του 15 Αυγούστου. Η νηστεία διώκει δαιμόνια. Να προσεύχεστε με την προσευχή που μας είπε ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσσεξ. Χριστέ μου, δώσ' μου την υπομονή και την πίστη των Αγίων. Χριστέ μου, δώσ' μου την υπομονή και την πίστη των Αγίων. Να, αδελφοί μου, που ήρθε εποχή που έχουμε ανάγκη την υπομονή, όχι τη συνηθισμένη, των Αγίων την υπομονή και την πίστη των Αγίων. Και δίνουμε μάλιστα εξετάσεις, όχι μόνο σαν πρόσωπα και όχι προσωπία. Δίνουμε εξετάσεις και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Ό,τι βλέπουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, θα τα κάνουν αύριο αυτά. Αν βλέπουν γενναιότητα και πίστη, αυτό θα κάνουν. Όταν έρθει η πιο δύσκολη εποχή του Αντιχρίστου. Το παράδοξο, πατέρες μου, είναι ότι όλα αυτά που λέω τώρα εγώ, ο Πολυξέρης, ο πατήρ Σάββας, τα έλεγε εδώ και δεκαετίες, ότι θα έρθουν αυτά τα πράγματα. Ούτε ήξερε. Ακόμα και για την Τουρκία, ότι θα έχει αλαζονία, επιθετικότητα και στο τέλος θα καταστραφεί και θα ελευθερωθεί και η Κωνσταντινούπολη. Ούτε ήξερε αυτά. Ποιος του τα έλεγε. Διέβαζε εφημερίδες, έβλεπε διαδίκτυο, δεν υπήρχε διαδίκτυο. Διέβαζε γεωστρατηγική. Πού τα ήξεραν αυτά και ο Άγιος Παΐσιος. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός τον 18ο αιώνα και τώρα τα ζούμε. Ο Άγιος Γέρον, παπάς αυτός έγγαμος, Ιωάννης Καλαΐδης, έλεγε πρώτα θα έρθει ένας βιολογικός πόλεμος, να ήρθε. Μετά λέει θα έρθει ένας γεωλογικός αναστάτωση και ταρακούνημαν όλης της γης και πολλών εθνών και χωρών και ύστερα θα έρθει λέει πείνα και παγκόσμιος πόλεμος. Και μετά μεγάλη ειρήνη και μεγάλος δοξασμός της Ιεραποστολής, της Ορθοδοξίας σε όλον τον κόσμο. Αλλά θα προηγηθεί έλεγε μια μεγάλη εγχείρηση σε όλα τα έθνη, σε όλα τα έθνη. Που τα ξέραν αυτά. Ακούτε σε ποιαν παρέα ανήκαινε ο Αλωνεύτης, πάτης Σάββας Αχιλλέως. Στην παρέα των Αγίων, στην παρέα των συγχρόνων Αγίων Γερόντων, στην παρέα των προφητών, στην παρέα των οικουμενικών διδασκάλων, αυτών που τόσο λείπει από τη σημερινή γενεάν
των σημερινών επισκόπων, δυστυχώς, και δευτερευόντως των ιερέων. Σήμερα έχουμε ανάγκη από οικουμενικούς διδασκάλους, από δαιμονοδιώχτες, ανθρώπους του καθάρσεως, του φωτισμού και της αγιότητας. Αυτόν έχουμε ανάγκη. Έτσι βοηθούμε και τις επιδημίες και τις λοιμώξεις και το κράτος και όλους. Και αν έτσι συμπεριφέρονται οι κρατούντες και οι λοιμωξιολόγοι, τόσα ξέρουν, τόσα λένε. Τόσα τους είπαν, τόσα επαναλαμβάνουν. Εμείς τι τους είπαμε, εμείς οι αρχιερείς, εμείς οι παπάδες. Τους εφωτίσαμε, τους εδείξαμε τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα μεγάλα ιδρύματα. Δυστυχώς αισιοποιήσαμε. Έχουν τα σχέδιά τους και τώρα χρησιμοποιούν την αρρώστια αυτή για να την επιβάλλουν, να επιβάλλουν τα σχέδιά τους σιγά σιγά. Έχουν σχέδια χωρίς το ξενοδόχο που λέγεται Χριστός. Χωρίς τη μεγάλη μητέρα των Ορθοδόξων και όλων των χριστιανών που λέγεται Θεοτόκος. Χωρίς να λογαριάζουν και να υπολογίζουν την δύναμη των Αγίων. Έχει και η άλλον, τον Άγιο Γεώργιο. Έχει και τον Όσιον Πατέρα ημών, Σάββαν τον Ιαματικό. Αυτή είναι η δόξα σας, αυτή είναι η τιμή σας, αυτή είναι η γιατρή σας και αν μερικοί δεν το έχετε καταλάβει, όταν θα έρθει η επόμενη αρρώστια, ο επόμενος σεισμός και η πείνα οπωσδήποτε έρχεται, τότε θα καταλάβουμε και θα τρέξουμε και στην αυλή του Αγίου Γεωργίου και στη χάρη του Οσίου Πατρός ημών Σάββα του Ιαματικού. Η Κύπρος ειδικά μας έκαμε ο Θεός νησί. Και μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της επιδημίας με 2-3 κινήσεις. Πρώτη κίνηση. Από τον Μάρτιν που ξεκίνησε, που φάνηκε αυτόν τον κακό, να κλείσουμε τα οδοφράγματα. Τελείως. Και σας το λέω εγώ που έκανα αγώνα για να ανοίξω. Αλλά για άλλους σκοπούς. Δεύτερον, να κλείσουν τα αεροδρόμια. Είμαστε νησί. Τουριστικό θα πει κάποιος και θέλουμε και χρήματα Άγιε Μόρφου. Όλα τα χρήματα που θα πάρουν τώρα τον Αύγουστο από το άνοιγμα των αεροδρομίων θα τα πληρώσουμε διπλά και τριπλά για νοσηλείες. Δεν ήταν καλύτερα να πούμε θα περάσουμε έναν κλειστό καλοκαίρι για να έχουμε ένα χειμώνα που να έχουμε μία σχετική επάρκεια αγαθών, τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων. Ο Θεός δόξασε, ο Θεός έβρεξε. Νερό έχουμε πολύ για φέτος. Δεν τα σκεφτήκαμε έτσι. Θέλουμε και υγεία, θέλουμε και μέτρα με μάσκες και άλλα τεινά και φήμοντρα, θέλουμε και τουρισμό, θέλουμε και να κλιματιπούν κατά τον Κυπρίο παρά, θέλουμε να κάνουμε και διακοπές στις Σεϊχέλες. Τα θέλουμε όλα. Όποιος τα θέλει τα πολλά, ξέρετε τι χάνει. Χάνει και τα λίγα. Την πίστη μας να μην χάσουμε. Την πίστη μας να μην χάσουμε και την υπομονή μας. Να προσεύχεστε καθημερινά όπως σας είπα, να νηστεύετε, να ρωτήσετε το πνευματικό σας κάθε πότε να κοινωνώ και να κοινωνάτε όπως θα σας πει και με αυτόν τον τρόπο θα έχετε δύναμη, θα έχετε φώτιση να διαχειριστείτε τις μέρες και τους μήνες που έρχονται. Και στα δύσκολα, είπαμε, καταφεύγουμε στην Παναγία Μητέρα μας, στον Άγιο Γεώργιο μας, στους Οσίους Πατέρες και Μητέρες μας, σαν τον Όσιον Πατέρα ημών Σάββα των Ιαματικών. Βοήθειά σας και ευχαριστώ για την υπομονή σας να με ακούσετε. Τώρα θα δώσω το αντίδωρο καθήμενος από εδώ. Ένας εκ των πατέρων, ο πατέρ Νεκτάριος, όποιος αντέχει, σα σταυρώνει με λάδι από την καντήλα. Ισίαση ψυχής και σώματος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Τους Αγίους ο Κύριος,
τους εν γη θαυμάστωσε, τα αυτούγαρ στίγματα και παθήματα, εν της αρκίαν εδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη, και τες θείες καλώνες προφανώς αναθεμένη, ους υμνήσομεν ως αμαρανταλθη, ως αστέρας απλανής της Εκκλησίας, ως εθελώθη τα θύματα.